Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 921 από το Καταλουκάνο Ευαγγέλιο, το 15ο ΙΕ κεφάλαιο και 11 εδάφιο. ΙΕ κεφάλαιο, 11 εδάφιο, σελίδα 921. Είπε δε άνθρωπος της, είχε δύο ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μου το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διαμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού και με το λίγα σημέρα συνάξας πάντα. Ο νεότερος ιός απεδήμησε εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθησε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης, ως της έπεψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους. Και επεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων, τα οποία έτρωγον χείρι και ουδείς έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουσι άρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου». Και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε εδώ τη στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν». Και τότε δαχτυλίδιον εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας. Και φόρεντες των μόσχων των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλώς ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικίαν ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρης των μόσχων των σιτευτών διότι απείλαυσε αυτόν υγιένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολήν σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκες ποτέ δια να εφραθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο υιός σου ούτως ο καταφαγών σου των βίων μετά πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτόν των μόσχων των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σι πάντα πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάσα είναι. Έπρεπε δε να εφρανθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολελώς ήτο και ευρέθη. Αμήν». Ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευλογημένο μέσα στην θαυμαστή αυτή η παραβολή του Κυρίου, την παραβολή του ασώτου Υιού ή όπως αλλιώς ονομάζεται η παραβολή της αγάπης του Πατρός. Μέσα από την παραβολή αυτή φαίνεται η ζωή της του ανθρώπου, της ανθρωπότητος, όπου ο Θεός κάλεσε, αφού έπλασε και δημιούργησε τον άνθρωπο και τον έθεσε στον πιο ευλογημένο τόπο, στον Παράδεισο, δίδοντάς του συγκεκριμένη και μοναδική εντολή, «Όλα είναι εις την εξουσία σου, παρά μόνο ένα δέντρο από τα χιλιάδες, ίσως εκατομμύρια δέντρα του Παραδείσου, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Από αυτό μη φας, γιατί αν γνωρίσεις το κακό, αν φας το κακό, αν το κακό γίνει κτήμα σου, εξάπαντος θα ποθάνεις. Το καλό σου παρέχει τα πάντα και μέσα στο καλό ζεις ευτυχισμένος και μάλιστα στην παρουσία του Θεού. Αν όμως πλανηθεί η καρδιά σου και επιθυμήσεις το κακό, και το κακό δεν είναι άλλο από την αμαρτία και η αμαρτία δεν είναι άλλο από την ανομία στη σχέση σου με το Θεό ή την αδικία στη σχέση σου με τους ανθρώπους,
ή τα έργα του θησαρκός στη σχέση σου με τον εαυτό σου, τότε εξάπαντος θα πεθάνεις. Και αυτή η εντολή δεν ίσχυε τότε, ισχύει πάντοτε. Πάντοτε και σήμερα. Σήμερα στους ανθρώπους που έχουν αναγεννηθεί, που έχουν βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, που έχουν πληστεί Πνεύματος Αγίου και καθώς εδέχθηκαν το Χριστό στη ζωή τους, ο Πατέρας Θεός έδωκε εξουσία σε αυτούς να είναι τέκνα Θεού. Και σε αυτούς τους ανθρώπους η ίδια η εντολή ισχύει. Όλα είναι στην εξουσία σου. Πλην όλα δεν σε συμφέρουν. Αυτά που σε συμφέρουν είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η ζωή σου εν Χριστώ Ιησού. Είναι η Βασιλεία των Ουρανών, η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού. Και εκείνα που δεν σε συμφέρουν είναι ο κόσμος και τα του κόσμου. Οι επιθυμίες σαρκός, οι επιθυμίες των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Μέσα σε αυτά που προσφέρει ο κόσμος, τα βλέπεις, εκεί είναι, να το δέντρο. Να ο κόσμος, να η Βαβυλώνα, να οι προκλήσεις, να οι προτάσεις, να το ψέμα, να το σκοτάδι, να ο θάνατος, να η κακία, να η ζήλια, να ο φθόνος. Αυτά είναι ο καρπός της γνώσεως του κακού. Μην απλώσεις και φας, γιατί θα πεθάνεις. Και όπως τότε ο διάβολος με μεγάλη πανουργία, καθώς ήταν το σοφότερο και το φρονιμότερο ζώο, το οποίο ο Θεός επέτρεπε να εισέλθει το στον παράδεισο του Θεού, γιατί δεν θέλει τον άνθρωπο ρομπότ, τον θέλει νικητή. Δεν θέλει να τον βάλει σε ένα μοναστήρι, να τον κλειδώσει καλά μέσα για να μην αμαρτήσει, γιατί και εκεί θα αμαρτήσει. Γιατί η αμαρτία δεν είναι εκτελεστήσα, η αμαρτία είναι πρώτα συλληφθήσα και συλλαμβάνεται από την επιθυμία. Και δεν μπορείς να φυλακίσεις τον άνθρωπο για να μην αμαρτήσει, γιατί ο Θεός τον έχει δημιουργήσει να είναι απολύτως ελεύθερος και έφτιαξε τους ανθρώπους με ένα αίμα να έχουν μία ζωή ίδια, με μια καρδιά να έχουν ίδιες επιθυμίες και με ένα πνεύμα να έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν και να απορρίπτουν. Δεν μπορεί κανείς να φυλακίσει το πνεύμα του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να δεσμεύσει τις επιθυμίες του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να φυλάξει με το ζόρι τον άνθρωπο από την αμαρτία. Η αμαρτία είναι πλησίον σου, πλησίον σε κάθε άνθρωπο. Ο διάβολος μπορεί και αυτή είναι η δουλειά του, να την προσφέρει αυθόνος, αλλά και ο Λόγος του Θεού είναι πλησίον σου. Και όποιος πιστέψει στο Λόγο με την καρδιά του και με ομολογήσει με το χείλη του, αυτός έχει αιώνια ζωή. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι αδυναμία μας, ότι είμαστε άνθρωποι. Αλλά γνωρίζουμε και πολύ καλά ότι όταν είμαστε αδύνατοι και το ομολογούμε, τότε ο Χριστός είναι δυνατός στη ζωή μας. Αλλά το μυστικό δεν είναι πόσο αδύνατοι είμαστε, που είμαστε. Αλλά το μεγάλο μας μυστικό είναι πόσο ομολογούμε και γνωρίζουμε τη δύναμη του Θεού για να φανερωθεί στη ζωή μας απόλυτη, πλήρης και τέλεια. Δηλαδή πόσο πιστεύουμε. Και πιστεύουμε σημαίνει εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού Πατρός στη ζωή μας, τη χάρη του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας, την αλήθεια του Λόγου του Θεού στη ζωή μας και την πρόθεση του Πνεύματος του Αγίου να σε οδηγεί και να κατευθύνει την οδόν σου πάντοτε. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Και ακόμη περισσότερο
να αναγνωρίσουμε ότι έχει τη δυνατότητα ο διάβολος με βέλη πεπειρωμένα να πληγώσει την καρδιά μας και την πίστη μας, δημιουργώντας μέσα ρίζες ανομίας. Και το κατάφερε μέσα στην παραβολή αυτή και στο νεότερο ιό και στο πρεσβύτερο ιό. Στο νεότερο ιό του έφερε μια ωραία εικόνα, όπως το Χριστό. Τα βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια. Εάν με προσκυνήσεις θα στα χαρίσω γιατί είναι στην εξουσία μου. Γιατί πίστευε ότι ο Κύριος των δυνάμεων, ο Υιός του Θεού, ενδιαφερότανε και μπορούσε να τον πλανήσει με τα βασίλεια του κόσμου τούτου. Όμως ο Κύριος είπε, είπα γιο πίσω μου σατανά. Αλληλούια. Είπα γιο πίσω μου σατανά, φύγε και έφυγε. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Πολλές φορές την έχουμε, δεν την έχουμε πάντα όμως. Και το ξέρει ο Θεός. Πολλές φορές μπορούμε και λέμε, είπα γιο πίσω μου σατανά και προχωράμε. Αλλά μερικές φορές στις κάποιες μικρές ιδιαίτερες αυτές επιθυμίες, όπως τη λέει ο Λόγος του Θεού, την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Σε αυτή θα πέσουμε, όπως έπεσε ο νεότερος Υιός. Το έφερε λοιπόν μια εικόνα μιας χώρας μακράν, γεμάτες διασκεδάσεις. Προσωρινή απόλαυση αμαρτίας, τη λέει ο Λόγος του Θεού, φώτα, απολαύσεις, χαρές, γλέντια, ξενύχτια, ασωτεία, ελευθερία, αλλά του κόσμου, όχι του Πνεύματος του Αγίου. Και η καρδιά συνέλαβε. Συνέλαβε την ανομία. Η επιθυμία συνέλαβε. Συνέλαβε την αμαρτία. Και αρχίζει τώρα να γεννιέται για να μπορέσει να εκτελεστεί η αμαρτία. Σκέφτεται. Θέλω αυτή τη χώρα τη μακρά να την απολαύσω. Τι κάνω εδώ? Όλη την ημέρα με τον πατέρα μου, όλη την ημέρα με τα αδέλφια μου, στα χωράφια. Δεν λογαριάζει την ελευθερία, την ευτυχία, την ευλογία, την αγάπη. Έχει φυτρώσει μέσα στην καρδιά η επιθυμία της χώρας μακράν. Και σκέφτεται πώς θα τα καταφέρει να την απολαύσει. Και βρήκε τη λύση. Γιατί η αμαρτία θα γεννηθεί εξάπατος και ο άνθρωπος θα την εκτελέσει. Θα πω στον πατέρα μου να μου δώσει το ανήκον μέρος της περιουσίας μου και είναι και πολύ μεγάλο, άρα τα πάντα θα απολαύσω εκεί και ποτέ δεν θα τελειώσουν όλα αυτά τα οποία θα μου δώσει ο πατέρας μου. Και πηγαίνει στον πατέρα του και πιστός στο λόγο του ο Θεός, γιατί αυτός είναι ο πατέρας, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται, αποδέχεται το δώρο που του χάρισε, την απόλυτη ελευθερία. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να πας όπου θέλεις και εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου δώσω αυτά τα οποία σου ανήκουν. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να πας όπου θέλεις και εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου δώσω αυτά που σου ανήκουνε. Και τα δώσε. Και γέμισε τις τσέπες του. Γέμισε τα σακούλια του. Πήρε όλα τα υπάρχοντά του. Τρομακτική περιουσία. Και ξεκίνησε να κατεβαίνει για τη γη την μακράν. Και εκεί ξεσάλωσε. Ό,τι βρέθηκε μπροστά του το έκανε. Δεν είχε κανέναν έλεγχο. Ήτανε παραβάτης. Το μέλλον του δεν το είχε καταλάβει, αλλά είναι πτώσεις. Εμείς σήμερα όμως το καταλαβαίνουμε γιατί μας το έχει εξηγήσει ο Θεός. Οι παραβάτες θα πέσουνε. Οι δίκαιοι θα συνεχίσουνε. Και όχι μόνο θα πέσουνε, θα γκρεμίσουνε. Καταστροφή επίκειται.
Δεν σκέφτηκε, και που να το σκεφτεί, ότι αυτή η πορεία είναι καταστροφική. Αυτός ήλπιζε ότι θα κρατήσει μια ζωή το ανήκον μέρος της περιουσίας. Θα κρατήσει μια ζωή η απόλαυση, η διασκέδαση και τα γλέντια. Όμως αυτό είναι ψέμα του διαβόλου και της καρδιάς του ανθρώπου που είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τέλειωσαν και τελειώνει η ζωή του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Τελειώνει η χαρά, τελειώνει η δύναμη, η επιτυχία, η δόξα, η ομορφιά. Καταστρέφεται ο άνθρωπος και καταστράφηκε και αυτός πλήρως. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην καταστραφεί σε αυτόν τον δρόμο που διάλεξε, αυτή την πορεία που εξέλεξε. Και δεν έφτανε αυτό, έγινε και πείνα και δεν είχε πια να φάει και αναγκάστηκε να πάει να βρει έναν ασύριο να ζητήσει σωτηρία. Έναν βοσκό χείρον, και τον έβαλε να φυλάει γουρούνια και του απαγόρευσε να τρώει και από τα ξυλοκέρατα. Υπάρχει σωτηρία σε αυτόν. Υπάρχει μία. Ισραήλ έπεσες, και πτώσεις από πτώση έχει διαφορά. Μπορεί να πέσεις για λίγο σε αυτό το μικρό, άρα μπορεί η πτώση σου να συνεχίζεται, να συνεχίζεται, να συνεχίζεται και να φτάσει έως θανάτου. Αλλά αγαπητά μου αδέλφια, όσο ζούμε έχουμε ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Δεν στερεύει η αγάπη του Θεού, δεν λιγοστεύει. Εμείς έχουμε ελπίδα, αυτός δεν έχει ελπίδα. Εμείς έχουμε ελπίδα ότι κάτι θα κάνει ο Θεός για τους άλλους και για μας στην πτώση μας. Με μία προϋπόθεση, τον ιδεώδη τρόπο προσέγγισης που είπαμε πριν από λίγο στο Θεό. Μετάνοια εξομολόγησης, αναγνώρισης της αδυναμίας μας και αναγνώρισης της παντοδυναμίας του Θεού. Το επαναλαμβάνω γιατί θέλω ο Θεός, όπως το έχει γράψει μέσα στην καρδιά μου, να το γράψει σε όλους μας. Εξομολόγησης, αναγνώρισης, κατανόησης και ομολογία της τελείας αδυναμίας μας. Αναγνώρισης, κατανόησης και ομολογία της παντοδυναμίας του αγαθού Θεού που μας αγαπάει. Και ήρθε σε αυτόν ξαφνικά και είπε, τι κάνω εγώ εδώ? Θυμήθηκε. Και εδώ αδελφοί, όπως ο διάβολος επεμβαίνει με τα βέλη του τα πεπειρωμένα και φανερώνει στους ανθρώπους τις εικόνες της γης, της χώρας, της μακράν, και ο Χριστός καταφέρνει να φέρει εικόνες, θύμισες, αναμνήσεις της γης της καλής στην παρουσία του Θεού που για αυτόν τώρα είναι η γη μακράν. Αυτό ζει στη γη την πλησίων του κόσμου και η γη του Θεού είναι για αυτόν μακράν. Αλλά από τη στιγμή που ήρθε σε αυτόν αρχίζουν τα πράγματα και παίρνουν ένα δρόμο αποκατάστασης. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, σήμερα ο Θεός μας προσκαλεί να είμαστε πάντοτε στον εαυτό μας. Να ερχόμαστε συνέχεια στον εαυτό μας, αναγνωρίζοντας με σοφία Θεού ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Πέρασε η μέρα, πολλές ανομίες μπήκαν μέσα στην καρδιά μου και χρειάζονται διόρθωση, χρειάζομαι αποκατάσταση. Έγκαιρα, πριν νικήσει ο διάβολος, να θριαμβεύσει ο Θεός. Χρειάζομαι επιστροφή, ταπείνωση, γόνατα, μετάνοια, εξομολόγηση. Χρειάζομαι ομολογία της αδυναμίας μας και κατανόηση. Συγχωρέστε μου που το επαναλαμβάνω, αλλά πιστεύω ότι είναι από το Θεό.
και ομολογία και κατανόηση και αναγνώριση της παντοδυναμίας του αγαθού Θεού, στον οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατον και τα πάντα είναι δυνατά σε Αυτόν. Τι κάνω και χάνομαι εδώ? Οι δούλοι στο σπίτι του πατέρα μου τρώνε αφθόνος. Και πήρε τη σωστή απόφαση, βοηθούμενος από τη χάρη του Χριστού, γιατί πίστεψε ότι ο πατέρας του θα τον δεχτεί. Μπορεί να μην πίστεψε ότι θα τον δεχτεί σαν γιο του, αλλά πίστεψε ότι θα τον δεχτεί σαν δούλο του. Και αυτή η πίστη, η λίγη, έχει καλά αποτελέσματα, οδηγεί τον άνθρωπο στην επιστροφή. Άνευ πίστεως κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Θα πάω στον πατέρα μου, θα εξομολογηθώ, θα μετανοήσω και θα του πω: «Εσέ ήμαρτον ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού, είμαι αδύναμος, δεν κάνω για γιο σου. Κάνε με σαν ένα των μισθωτών σου και πιστεύω ότι θα με αποδεχθεί». Αλληλούια. Ιδεώδης προσέγγιση. Πίστης. Μπορεί όχι απόλυτης τέλειας και αληθινής, αλλά έχει μια γλυκιά πίστη. Και αν ακόμη δεν είναι πίστη, έχει ελπίδα ότι ο πατέρας του θα τον δεχθεί και δεν θα τον απορρίψει, γιατί τον αγαπάει, γιατί είναι πατέρας του. Αδέλφια μου, μας αγαπάει. Δεν σε απορρίπτει ποτέ. Πίστεψε. Πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχουν λάθη που να ξεπερνούν την αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχουν αμαρτίες που να ξεπερνούν τη χάρη του Χριστού. Δεν υπάρχουν πτώσεις που να ξεπερνάνε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Μας δέχεται πάντοτε και θα συνεχίζει να μας δέχεται μέχρι το τέλος. Θυμάμαι μια φορά, είχα πάει απογοητευμένος στο Θεό, γιατί είχα κάνει μεγάλα λάθη εκείνη την ημέρα και πολλά, και πήγα γονάτισα, έκλαψα και του λέω: «Κύριε μου, θα με συγχωρέσεις αυτή τη φορά?» Και συνεχίζω: «Δεν μπορώ να καταλάβω πως με αντέχεις, πως με ανέχεσαι, πως με υποφέρεις». Και ακούω τη φωνή του Κυρίου: «Γνωρίζω τη φύση σου». Γνωρίζω δηλαδή ότι είσαι άνθρωπος, και άνθρωπος σημαίνει αδύναμος, άνθρωπος σημαίνει άθλιος, ουτιδανός, τυποτένιος, άνθρωπος σημαίνει ότι δεν υπάρχει άξιος λόγου κανένας άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Είμαστε άνθρωποι, αδερφοί, άθλοι, ουτιδανοί, τυποτένιοι, αλλά εμπιστευόμαστε την αγάπη του Πατέρα μας, εμπιστευόμαστε τον Χριστό, εμπιστευόμαστε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν. Και πήρε τον δρόμο της επιστροφής ανηφορικός. Δεν είναι εύκολος. Και με έκπληξη, πριν φτάσει ακόμη στο σπίτι του πατέρα, διέκρινε τον πατέρα του να τον περιμένει. Πότε? Από την πρώτη στιγμή. Πόσο? Μέχρι τέλους. Αλληλούια. Και εδώ, ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, εμείς οι άνθρωποι κάνουμε ένα πολύ σοβαρό λάχος. Λέμε: «Πρέπει να μακροθυμίσω». Αμήν. Να μακροθυμίσω στο γιο μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στον αδελφό μου εκείνο, στην αδελφή μου εκείνη. Και αμέσως δημιουργείται ένα ερώτημα: πόσο? Και η απάντηση είναι: όσο χρειαστεί, μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν έχει όρια η μακροθυμία. Η μακροθυμία του Θεού. «Μιμητέ του Θεού γίνεστε», φωνάζει ο Λόγος του Θεού, και περπατάτε εν αγάπη. Δεν έχει όρια η υπομονή. Πόσο θα μακροθυμήσω? Όσο χρειαστεί. Μέχρι πότε? Μέχρι να έρθει ο Κύριος να με παραλάβει.
Η μακροθυμία και η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Και είναι πολύ σοβαρό λάθος να βάζουμε μισόρια στη δική μας μακροθυμία. Γιατί τότε κρίνουμε. Και θα έρθει ο Θεός για να καταλάβουμε, να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε και θα βάλει και αυτός όρια στη δική του μακροθυμία. Και τότε θα καταλάβουμε το λάθος μας. Αλλά εγώ έχω πει στον Κύριο και σε εσάς, Κύριε, δεν θέλω να μαθαίνω από τα λάθη μου και από τα παθήματά μου. Θέλω να μαθαίνω από το Λόγο Σου και από τη διδασκαλία Σου. Θέλω να είμαι ένας καλός μαθητής, γιατί έχω ομολογήσει ότι είμαι μαθητής. Και θέλω να μαθαίνω από το Λόγο Σου. Θέλω εσύ να με συνετίζεις, εσύ να με διδάσκεις, εσύ να με συμβουλεύεις. Και το χέρι σου επάνω, το δικό σου να είναι πάνω μου. Πόσο θα αγαπώ μέχρι τέλος. Πόσο θα μακρόθυμω μέχρι τέλος. Πόσο θα κάνω υπομονή μέχρι τέλος. Ποιου τέλους που θα του δικού μου. Όχι του δικού σου. Δεν περιμένω εσύ να πεθάνεις για να σταματήσω να μακρόθυμω. Μέχρι το τέλος του δικού μου. Το δικό μου τέλος θα μακρόθυμω. Θα υπομένω. Θα υποφέρω. Θα σ' αγαπάω. Αλληλούια. Αμήν αδελφοί. Μέχρι τέλους θα σ' αγαπάω. Μα ξέρεις τι μου έχει κάνει αυτός, ξέρεις τι έχει κάνει αυτός, ξέρεις τι είπε εκείνη, ξέρεις τι είπε. Εγώ ξέρω τι λέει ο Χριστός. Το τι λέτε εσείς, συγχώρεσέ με Κύριε, στα παλιά μου τα παπούτσα. Το τι λέει ο Χριστός έχει μεγάλη σημασία για μένα. Και ο Κύριος τι λέει, μακροθυμήσατε. Πόσο, ο έως τέλους. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Μέχρι πότε? Μέχρι τέλους. Πιανού τέλους? Του δικού μας. Μέχρι να πεθάνω θα σας αγαπάω. Θα σας υπομένω. Θα μακροθυμώ. Για όλους σας. Εγώ όχι. Αλλά ελπίζω η χάρη του Χριστού που θα κατοικεί μέσα μου. Με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Αλλά όμως είναι όμορφα, αδερφοί. Ο πατέρας πόσο περίμενε τον άσωτο Υιό σε όλη του τη ζωή. Από πότε? Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή που τον χαιρέτησε και έφευγε, βγήκε έξω και τον περίμενε. Γιατί? Γιατί τον αγάπαγε. Γιατί δεν λιγόστεψε η αγάπη του. Δεν έχει όρια η αγάπη. Δεν έχει όρια η υπομονή. Δεν έχει όρια η μακροθυμία του Θεού. Δεν έχει όρια η χάρη του Χριστού. Για σκεφτείτε να τον περίμενε μέχρι χτες και να έρθει σήμερα, πόσο φοβερό θα ήταν. Πάει η σωτηρία για τον άσωτο Υιό. Για σκεφτείτε να έρθει μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του εδώ στη γη, κέρδισε τον άσωτο Υιό. Και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε όλους, αδερφοί. Αμήν. Μακροθυμούμε μέχρι τέλους. Αλληλούια. Σε όλα. Σε όλα. Υποφέρουμε τους άλλους με αγάπη μέχρι τέλους. Σε όλα. Σε όλα. Αλλά επειδή είμαστε αδύναμοι, Χριστέ μου, ομολογούμε την αδυναμία μας. Αλλά ομολογούμε και την παντοδυναμία Σου. Εμείς δεν μπορούμε. Αλλά εσύ που κατοικείς μέσα μας μπορείς. Δόξα στο Θεό. Σκεφτείτε τη χαρά. Τη χαρά του άσωτου Υιού που περίμενε απλώς να τον ανεχτεί και να τον κάνει δούλο του και αυτός βλέπει να τον πατέρα να τον διακρίνει από μακριά και να αρχίζει να τρέχει. Γεμάτος αγάπη να πέφτει, να τον αγκαλιάζει, να τον καταφυλάει. Να του λέει σ' αγαπώ παιδί μου, ήρθες, επέστρεψες και να ψελίζει ο γιος αυτά που είχε πει. Πατέρα, ήμαρτον ενώπιόν σου, δεν είμαι άξιος να είμαι γιος σου. Σταμάτα, είσαι γιος μου, είσαι παιδί μου, σ' αγαπάω. Τον έπλυνε, τον καθάρισε, έφερε έξω, όχι μέσα, γιατί μέσα δεν μπαίνεις χωρίς στολή ευλογίας. Του φόρεσε τη στολή την πρώτη,
του φόρεσε το δαχτυλίδι ξανά, του βάλε τα υποδήματα και αφού τον κόσμησε, τον ομόρφινε, τον ξανάκανε ευλογημένο και ένδοξο παιδί του, λέει τώρα πήγαινε μπροστά και μπες μέσα. Και μπήκε ένδοξα στο σπίτι του πατέρα ο άσωτος. Ο καταφαγών την περιουσία του πατρός του με τις πόρνες. Και φωνάζει και τους δούλους, λέει, ο γιος με επέστρεψε, νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη, φέρτε το μοσχάρι το συντευτό. Γι' αυτόν το φύλαγα όταν τον περίμενα να έρθει, γι' αυτό δεν το είχα σφάξει, γιατί ήθελα να το σφάξω όταν θα έρθει το παιδί μου, και το σφάξε. Να πάμε όμως τώρα στον πρεσβύτερο. Κατάφερε με τα βέλη του τα πεπειρωμένα να του βάλει μια ανομία. Έλλειψη αγάπης, έλλειψη μακροθυμίας, έλλειψη συγχωρητικότητος. Ο πρεσβύτερος δεν μπόρεσε να μακροθυμήσει έως τέλους. Μπορεί στην αρχή να μακροθύμησε, που το αμφιβάλλω. Είχε κριτικό πνεύμα. Έκρινε, διέκρινε και κατέκρινε. Και αυτό το κριτικό πνεύμα, αδερφοί αγαπητοί, φέρνει κόλαση στη ζωή του ανθρώπου. Έκρινε, διέκρινε και κατέκρινε. Α, το παλιόπαιδο. Και ήτανε και το μικρό και το αγαπημένο ίσως παιδί του πατέρα, που το φρόντισα, που έκανα τόσα πολλά, δεν το βλέπεις. Ακούσε εκεί να φύγει και δεν τρέπεται λιγάκι, και να πάρει και όλη την περιουσία που του ανήκει, και ο πατέρας του την έδωσε κι αυτός. Και τα έβαλε και με τον ιό και με τον πατέρα. Και τα βάζουμε πολλές φορές και με τον αμαρτωλό και με το αυτόν που μακροθυμεί σωστά και ανέχεται τον αμαρτωλό. Και γινόμαστε κριτές και όχι εκτελεστές του λόγου. Και μετράμε με ζύγι ψεύτικο και βάρβαρο, έχοντες κριτικό πνεύμα, δημιουργώντας κατάκριση. Και έρχεται ο Θεός και λέει, με ποιο μέτρο μετράς, με αυτό θα σου αντιμετρηθεί. Και εγώ θέλω να μετράω, αδελφοί, με μακροθυμία πλήρη, για να βρίσκω χάρη από το Θεό και να απολαμβάνω τη μακροθυμία του πλήρη, γιατί την έχω ανάγκη, γιατί σπολά πτέωμεν άπαντες. Έχουμε ανάγκη την πλήρη μακροθυμία του Θεού μέχρι τέλους. Έχουμε ανάγκη την πλήρη υπομονή του Θεού, να κάνει ο Θεός υπομονή για μας μέχρι τέλους. Αλλά για να απολαμβάνω την πλήρη μακροθυμία, υπομονή και αγάπη του Θεού, πρέπει εγώ πρώτα να προσφέρω την πλήρη μακροθυμία μου, υπομονή μου και αγάπη μου σε όλους, ιδιαίτερα τους αδελφούς μου, καθώς η εντολή του Κυρίου είναι αγαπάτε ο ένας τον άλλον, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, με πλήρη μακροθυμία, με πλήρη υπομονή. Μέχρι πότε, Κύριε? Μέχρι τέλους, που θα ακουστεί η σάλπιγγα και περιμένουμε, και περιμένει ο Χριστός και βοηθάει ο Χριστός να επιστρέψουμε. Με μια τέτοια καρδιά χαλασμένη κατάκρισης και κριτικής συνήθειας και άποψης, μπαίνει μέσα στο σπίτι του πατέρα γυρνώντας από τον αγρό και τι βλέπει? Τραγούδια, χαρές, πανηγύρια. Τι συμβαίνει? Γύρισε ο αδελφός σου από τη γη την μακράν. Γύρισε και ο πατέρας σου χάρηκε και έσφαξε και το μόσχο το συτευτό. Και επειδή είχε αυτό το κριτικό πνεύμα, δεν μπόρεσε να χαρεί με τη χαρά του πατέρα και δεν μπόρεσε να μπει και στο σπίτι του πατέρα. Θύμωσε, οργίστηκε, σαν δεν τρέπεται ο πατέρας μου να δέχεται τον άσωτο που έφαγε την περιουσία του με πόρνες. Δεν μπαίνω μέσα εγώ. Όμως ο πατέρας αγαπάει το ίδιο, ίσως και πιο πολύ, το πρεσβύτερο ιό. Βγαίνει έξω, παιδί μου, έλα μέσα. Έλα μέσα. Ο αδελφός σου δεν τον αγαπάς. Επέστρεψε. Νεκρός ήταν, ανέζησε. Απολωλώσει το ευρέθη. Γύρισε. Τον περίμενα. Αυτός δεν τον περίμενε ποτέ. Δεν είχε μακροθυμία. Αδελφοί, να περιμένουμε αλλήλους. Αμήν. Να περιμένουμε αλλήλους.
να κάνουμε υπομονή. Μου λέει μια αδελφή, πόσο να κάνω υπομονή, δεν αντέχω άλλο. Τι να της πω. Θες λέω, κάνει υπομονή αδελφή. Και μέσα μου έλεγα, Χριστέ μου δώσεις υπομονή, τη δική σου υπομονή. Να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη. Δεν είναι εύκολο πολλές φορές να υποφέρουμε ένα στον άλλον. Είναι δύσκολο. Ιδίως όταν πέσουμε, ιδίως όταν η ανομία γεμίσει την καρδιά μας, δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Είναι η δόξα του Θεού. Δοξάζεται ο Θεός στη μακροθυμία μας, στην υπομονή μας, στην αγάπη μας. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ. Να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Τότε θα είσαστε μαθητές μου αληθινοί, αν αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Ωραία λόγια, αδερφοί. Και τελικά ο άσωτος Υιός επέστρεψε. Ο Άγιος, γεμάτος κριτικό πνεύμα, πρεσβύτερος Υιός, χάθηκε. Ποτέ δεν εισήλθε, ή τουλάχιστον δεν μας αποκαλύπτει ο Θεός, ελπίζουμε να μετενόησε στο τέλος, αλλά δεν εισήλθε μέσα στην παραβολή αυτή στο σπίτι του Πατέρα, στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι, αδελφοί, μόνο ότι ευαρεστείται ο Θεός στην πλήρη μακροθυμία μας, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μόνο με την πλήρη μακροθυμία μας εξασφαλίζουμε την είσοδό μας πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Μακροθυμήσατε λοιπόν σε όλους υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, και τότε θα εισέλθετε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Ας έρθει ο Τζίμις με την αδελφή μας την Αλεξία.